Να συζητήσουμε μαζί με τον Χαράλαμπο Χαριλάου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, τώρα ήρθε και κοντά σας η καταγγελία για ιατρική αμέλεια στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Αυτή η γυναίκα είχε επιστρέψει δεύτερη φορά στο νοσοκομείο. Δεν της έδωσα σημασία. Τι έγινε, κύριε Χαριλάου? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σοκράτους. Δεν θα προβώσω οποιαδήποτε δήλωση. Είναι από τη στιγμή που γίνεται αστυνομική έρευνα και τα οποιαδήποτε στοιχεία παρατηθούν μπορεί να επηρεάσουν αυτήν την έρευνα. Ναι. Θα σεβαστώ και θα τηρήσω τον νόμο και τον κανονισμό χωρίς να πω οτιδήποτε. Ναι. Εκείνο το μόνο που θέλω να πω είναι να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Ναι. Ας αναμένουμε να τελειώσει η αστυνομική έρευνα και να καταδειχθεί τι έχει συμβεί. Λένε ότι υπήρχε καθυστέρηση από πλευράς του προσωπικού για να επιληφθούν της κατάστασης της 33χρονης, κύριε Χαριλάου. Τώρα υπάρχουν οι καταγραφές των ωρών, πότε έφτασε το περιστατικό και πότε την είδε γιατρός. Βεβαίως υπάρχουν οι καταγραφές και της ώρας άφηξης της και της ώρας εισόδου στο τμήμα. Ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ενώπιον της αστυνομίας, γιατί έχει πάρει τον φάκελο, έχει δοθεί ο φάκελος στην αστυνομία και εκείνοι θα κάνουν την αστυνομική τους έρευνα. Εμείς με τη σειρά μας, όταν μας ζητηθεί να συμβάλλουμε, να συνδράμουμε, να βοηθήσουμε, αυτό θα το κάνουμε. Ναι. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο γενικό που σχετίζεται εν μέρει με την υπόθεση αυτή. Όταν ο ασθενής έχει ιατρικό ιστορικό, εσείς βλέπετε άμεσα από την πρόσβαση στο φάκελο για το αν υπάρχουν δεδομένα για την υγεία του τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση? Ό,τι υπάρχει στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενής μέσω του λογισμικού του ΟΑΗ, ο κάθε γιατρός ο οποίος έχει πρόσβαση στο λογισμικό αυτόν, δηλαδή είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα, μπορεί να το δει. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσαν να δουν αν έχει ιστορικών θρομποπενίας ή θρομποφιλίας αναλόγως. Μα δεν αναφέρθηκε πουθενά ότι δεν το γνώριζαν ή τώρα το μαθαίνουν. Ναι. Δεν έχει, επαναλαμβάνω, ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε τα οποιαδήποτε συμπεράσματα. Μάλιστα. Ας αναμένουμε το αποτέλεσμα της αστυνομικής της ιατροδικαστικής και της έρευνας. Γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να κάνουμε περισσότερη ζημιά από ό,τι θέλουν. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς επικοινωνήσαμε και με τη δικηγόρο της οικογένειας. Θα περιμένουμε, γιατί θα προηγηθεί μια συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Υγείας. Οπότε, μετά από αυτό, ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερα από δικής τους πλευράς, από πλευράς υπεράσπισης της οικογένειας. Τώρα, πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νοσηλίες, όπου υπάρχει ένα θετικό δεδομένο, κύριε Χαριλάου. Άρχισε να αποκλιμακώνεται, αν θέλετε, η ένταση στα νοσοκομεία, καθώς μειώνονται τα περιστατικά και οι νοσηλίες. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να νοσηλεύεται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών αυτή τη στιγμή, είμαστε γύρω στους 180, όμως βλέπουμε ότι ο αριθμός αυτός έχει σταθεροποιηθεί και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει και μια μείωση, όπου αυτό μας δίνει ελπίδες στο να προγραμματίσουμε τις επόμενες μέρες για το αν θα αποδώσουμε κλίνες COVID πίσω στις άλλες ειδικότητες για να διαχειρίζονται μη COVID περιστατικά. Ναι. Ακόμη και στη μονάδα εντατικής θεραπείας φαίνεται ότι οι νέες εισαγωγές είναι περιορισμένες, δεν είναι τόσες πολλές όπως ήταν προηγουμένως, όμως εξακολουθεί να φιλοξενεί αρκετούς ασθενείς COVID, οι οποίοι δεν είναι μολυσματικοί αυτή τη στιγμή, είναι post-COVID ασθενείς, αλλά συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και να χρήζουν επίγουσας ή εντατικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Υπάρχει η σκέψη καθόλου να παραμείνει ένα νοσοκομείο για τα περιστατικά και τις νοσηλίες που έχουν να κάνουν με COVID, κύριε Χαριλάου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα νοσοκομεία να καταστούν COVID-free? Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα στο διοικητικό σχέδιο. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε το νοσοκομείο αναφοράς, ναι, που ήταν το μοναδικό νοσοκομείο που δεχόταν, και είδαμε όλοι τις αντιδράσεις και τον αντίκτυπο που υπήρχε στη συγκεκριμένη επαρχία. Ναι. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που κατά τη διάρκεια του πέμπτου κύματος δεν έχουμε
φτάσει σε έναν επίπεδο ώστε να διαχειριζόμαστε σε αυτό το νοσοκομείο και COVID και μη COVID ασθενεί. Δηλαδή το νοσοκομείο να μοχώς του δεν έχει κλείσει στο πέμπτο κύμα και να γίνει αποκλειστικά μόνο για COVID. Νοσηλεύει και νοσηλεύει ακόμη και μη COVID ασθενεί. Ναι. Και αυτό έδωσε μεγάλη ανάσα στην επαρχία. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα αυτή τη δεδομένη στιγμή, γιατί ο αριθμό είναι πολύ μεγάλο. 180, αντιλαμβάνεστε ότι για να κλείνει ένα ολόκληρο νοσοκομείο για 180. Το γενικό νοσοκομείο Ναμοχώς του είχε 70 κλίνες. Ναι. Όταν 70 ασθενείς και δεν μπορούσε να νοσηλεύσει οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή με 180 ασθενείς, αντιλαμβάνεστε ότι θα κλείσει ένα μεγάλο νοσοκομείο. Να μην μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε υποδομές σε όλα τα νοσηλευτήρια τα οποία έχουμε, γιατί υπάρχει η άμεση ανάγκη στο μέλλον. Εάν ο αριθμός φτάσει σε πολύ μικρά επίπεδα, αυτό θα το δούμε. Μάλιστα. Δεν το αποκλείεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο της Αθιένου.